Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι 5η 12 Οκτώβρη του 2023. 12 Οκτώβρη, έτσι είναι η μέρα ορόσημο και θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί έτσι και με αυτή την εικόνα είναι αφιερωμένη και η σημερινή μας εκπομπή στην απελευθέρωση της Αθήνας και του Πειραιά. Δεν θα κάνουμε τα πατροπαράδοτα, απελευθερώθηκε η Αθήνα, πώς έγινε, τι έγινε και πώς δεν έγινε, έτσι, ως γεγονός, αλλά θα σταθούμε στο πώς φτάσαμε στην απελευθέρωση της Αθήνας, ποιοι ήταν οι ήρωες μέσα από τους οποίους ξεπήδησε ο αγώνας και φτάσαμε στη Λευτεριά και τι έγινε στο μετέπειτα. Έτσι, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε έναν ηρωικό ποδοσφαιριστή, έναν θρυλικό παίκτη του Ολυμπιακού, τον Νίκο Γόδα, λοχαγό του Ελλάς, ο οποίος εκτελέστηκε στο λαζαρέτο της Κέρκυρας το 1948. Θα δούμε όλη του τη ζωή, θα δούμε το αθλητικό κομμάτι, θα δούμε πώς ήρθε πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία, πώς έφτασε εδώ στην Κοκκινιά, πώς συνέχισε τη ζωή του πρώτα στον αγώνα μέσα στα γήπεδα και μετά στον αγώνα έξω από τα γήπεδα για τη Λευτεριά, οι μάχες που έδωσε και η θυσία του και πώς ήρθε το τέλος του, τι ζήτησε ως τελευταία του επιθυμία από τους εκτελεστές όταν τον έντυσαν για να τον παραδώσουν στα όπλα, όταν τον έστησαν στο εκτελεστικό απόσπασμα και ποιος ήταν αυτός που θα μπορούσε να αποσοβήσει την εκτέλεσή του, και ο τρόπος αλλά και το πρόσωπο που θα μπορούσε να γλιτώσει τον Νίκο Γόδα από την εκτέλεση. Το αφιέρωμα είναι πολύ καλά δουλεμένο, θα έχουμε μαρτυρίες συγκρατουμένων του Γόδα, παλιών ποδοσφαιριστών συμπαικτών του, ένα αφιέρωμα που είχε γίνει και φυσικά όλο αυτό θα το δέσουμε με όμορφα τραγούδια και θα ακούσετε εδώ και για πρώτη φορά, θα πείτε τώρα τι πάει ο Αγγελίδης, έχει ξεφύγει τέλεια, θα ακούσετε για πρώτη φορά τον πρώτο ύμνο της ομάδας στην οποία αγωνιζόταν ο Νίκος Γόδας, τον Ολυμπιακό, τον ύμνο του Ολυμπιακού το 1930 και ένα ακόμα εντυπωσιακό ύμνο του Ολυμπιακού που ενδεχομένως να μην τον γνωρίζετε και τον οποίο ερμηνεύει ο επίσης πρόσφυγας όπως ο Νίκος Γόδας, Στράτος Παγιουμτζής, ο μεγάλος Στράτος. Λοιπόν, να δούμε πρώτα μερικά στοιχεία για τον Νίκο Γόδα, έτσι για να ξεκινήσουμε. Γεννήθηκε το 1921 στο Αϊβαλί. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή αναγκάστηκε και ο ίδιος φυσικά να πάρει το δρόμο της προσφυγιάς και έφτασαν στην Κοκκινιά, όπου τα πρώτα του βήματα πιτσιρικάς ήταν εργαστής στην ταβέρνα της οικογένειάς του, ήταν γνωστή ταβέρνα και πήγαιναν εκεί και οι ρεμπέτες, γι' αυτό το έχουμε δέσει και με τραγούδια και με το Στράτο Παγιουμτζή κλπ. Γιατί συνδέεται, θα ακούσουμε και από τον γνωστό ρεμπετολόγο Παναγιώτη Κουνάδη, πώς συνδέεται ο Νίκος Γόδας με όλη αυτή την παρέα, τη ρεμπέτικη, τη μάγκικη του Πειραιά εκείνα τα χρόνια. Η ταβέρνα λεγόταν Τα Ραπάκια και βρισκόταν στο ισόγειο του πατρικού του σπιτιού, εκεί στην Κοκκινιά. Ο Νίκος Γόδας ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο από τον Άρη, όχι Θεσσαλονίκη, στον Άρη Πειραιός. Ήταν μια από τις ισχυρές ομάδες της εποχής που συμμετείχε στο πρωτάθλημα απέναντι στον Ολυμπιακό, τον Αργοναύτη, τον Εθνικό, την ΑΕΚ Πειραιός που υπήρχε τότε και άλλες ομάδες. Ήταν μια από τις πιο ισχυρές ομάδες ο Άρης και ήταν, ας πούμε, ο προπομπός για να συνεχίσει την καριέρα του σε μια ομάδα που σταγαζόταν στα Καμίνια, στον Κεραμικό. Εκεί δούλευε, έτσι, και εκεί υπήρχε και η ομάδα. Οπότε πήρε μεταγραφή αναγκαστικά από τον Άρη και πήγε στην ομάδα του εργοστασίου στο οποίο δούλευε, στον Κεραμικό Καμινίων. Στα χρόνια της κατοχής φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Από μικρός έλεγε, ερχόμενος δηλαδή από το Αϊβαλί, έλεγε ότι ήταν Ολυμπιακός, ήταν η ομάδα που υποστήριζε και κατάφερε να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού την περίοδο 42-43. Μια πολύ περίεργη περίοδος και θα το δούμε αυτό, γιατί ήταν περίοδος κατοχής. Έτσι, γίνονταν με πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών, της Ενώσεως Ελλήνων Αθλητών, να το πούμε με τα δεδομένα της εποχής, που ήταν, ας το πούμε, το αθλητικό κομμάτι του ΕΑΜ.
έτσι, απέναντι στην ΕΠΟ, η οποία βρισκόταν υπό την κατοχή των Γερμανών, ξεπίδησε σε μια μορφή αθλητικής αντίστασης η Ένωση Ελλήνων Αθλητών, με μεγάλες μορφές, Λαμπράκης μέσα κλπ. Μεγάλες μορφές του αθλητισμού τότε, κυρίως από το Στίβο, και διοργάνωσαν τότε και τουρνουά, διοργάνωναν και ποδοσφαιρικούς αγώνες και κύπελα μεταξύ ομάδων, και ήταν, ας το πούμε, μια τροφή δύναμης για τους αθλητές όλους όσοι υπήρχαν τότε και αναγκαστικά είχαν βρεθεί σε αγωνιστική αδράνεια. Το 1942-1943 λοιπόν γίνεται ένα τουρνουά στην Κεσαριανή. Το διοργανώνει ο Δήμος Κεσαριανής. Συμμετείχε εκεί για πρώτη φορά φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Νίκος Γόδας. Το Μάη του 1943 έπαιξε σε ένα κύπελο του Δήμου Πειραιά, φιλικό και αυτό, πάλι υπό την αιγίδα και την εποπτεία της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών. Και αντίπαλος του Ολυμπιακού τότε είναι ο Παναθηναϊκός. 2-2 τελειώνει ο αγώνας. Ο Παναθηναϊκός όμως, για κάποιο λόγο, τον οποίο δεν μπορούμε να τον ξέρουμε τώρα, έχουν περάσει και τόσα χρόνια έτσι, ούτε έχει καταγραφεί στην ιστορία, αρνείται να παίξει παράταση και έτσι θεωρείται νικητής του φιλικού αυτού κυπέλου του Δήμου Πειραιά ο Ολυμπιακός. Αργότερα έπαιξε και σε ένα πρωτάθλημα, το πρώτο που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Αθλητών, και εκεί κατάφερε να πετύχει και νίκες και πολλά γκολ, και μάλιστα έχει καταγραφεί και η σημαντική παρουσία του σε ένα αγώνα κόντρα στον Απόλλωνα, που ο Ολυμπιακός κέρδισε 4-0, ήταν σκόρερ ο Νίκος Γόδας, και σε έναν άλλο αγώνα κόντρα στον Εθνικό και πάλι ήταν σκόρερ και πρωταγωνιστής ο Νίκος Γόδας. Είναι χαρακτηριστικό το τι έλεγαν οι συμπαίκτες του για τον Νίκο Γόδα. Ας πούμε, ο μεγάλος Ανδρέας Μουράτης έλεγε: «Ο Νίκος Γόδας είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος καλλιτεχνίζει». Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα παλιούς συμπαίκτες του Νίκου Γόδα να μιλούν για τον ίδιο, τόσο για την παρουσία του εντός των γηπέδων, όσο και για τους αγώνες που έδινε έξω από αυτά. Ακούμε πρώτα τον Στέλιο Χριστόπουλο, τον θρυλικό Στελάρα, ο οποίος αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού από το 1943 μέχρι το 1955. Ένας άνθρωπος να μην σε όλα μέσα και αγαπούσε τα όλα. Σε όλα μέσα. Ο Ολυμπιακό ήταν έξω δεξιά. Ο Γόδας ήταν ο καλός παιχνίδι. Καλός, δεν πρόλαβε να πω. Πάρα πολύ καλός παιχνίδι. Καλός άνθρωπος είναι λίγο. Ψυχούλα. Πάμε να ακούσουμε το Σαββατοκύριακο. Το ύμνος, τι να κάνουμε τώρα. Ο ύμνος που σας είχαμε πει από τον Στράτο Παγιουμτζή να τον ερμηνεύει. Σας χρωστάμε φυσικά όσα είχε δηλώσει για τον Νίκο Γόδα ο Σάββας Παπάζογλου, και θα τα ακούσουμε στην πορεία. Να πούμε μερικά πράγματα ακόμα για το κομμάτι το αγωνιστικό του Νίκου Γόδα. Να πούμε ότι το 43-44 ο Γόδας ήταν βασικός στέλεχος του Ολυμπιακού στο νέο πρωτάθλημα που διοργανώθηκε τότε από την Ένωση Ελλήνων Αθλητών. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε, υπάρχει και ένα μπέρδεμα λίγο εδώ, συγγνώμη για την κολυσιεργία, υπάρχει ένα μπέρδεμα λίγο εδώ με τη σειρά των ηχητικών ντοκουμέντων, θα τα βρούμε όλα αυτά. Και λέω Παναγιώτη Ιατρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, να τα ρίχνουμε, καθότι έχει γίνει μάλλον κάποια κουτσουκέλα στην αρρύθμιση, και μετά θα λέμε τι ακριβώς είναι, έτσι ώστε να μην γίνει γκέλα που έγινε τώρα. Αν το σώσουμε, πού θα πάει. Λέγαμε λοιπόν ότι το 43 ο Γόδας ήταν βασικός στέλεχος του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών, το οποίο ωστόσο διακόπηκε γιατί είναι η περίοδος 43-44 και μπαίνει σφήνα πάλι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η ΕΠΟ, και γίνεται μια συγχώνευση. Πλέον τα πρωταθλήματα διοργανώνονται από την ΕΠΟ. Συμμετείχε και στο κύπελο Χριστουγέννων, πετυχαίνοντας μάλιστα και το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης. Το κύπελο Χριστουγέννων ήταν κόντρα στον Αθηναϊκό. Έφτασε στον τελικό, όπου οι Πειραιώτες έπαιξαν με την ΑΕΚ και έχασαν 1-0. Παρέμεινε στο δυναμικό του Ολυμπιακού μέχρι τα τέλη του 1944. Ήταν στέλεχος της Μικτής Πειραιώς και ήταν παράλληλα και στον αγώνα ως αντιστασιακός. Έπαιζε και στην ομάδα της ΕΠΟΝ Πειραιά, αλλά ταυτόχρονα είχε και μεγάλη αντιστασιακή δράση. Πάμε να ακούσουμε τώρα το επόμενο ηχητικό που μιλάει, όχι το τραγούδι, έτσι. Όχι το τραγούδι, όχι αυτό. Όχι το τραγούδι, το επόμενο. Μουράτης, όταν μου έλεγε εδώ για την αξία την ποδοσφαιρική του Νίκου του Γόδα, έλεγε καλλιτέχνιζε. Όταν ο Ανδρέας ο Μουράτης έλεγε
καλλιτεχνίζω, ήταν αυτός ο σπουδαίος ο ποδοσφαιριστής, αυτός που είναι ο ζογκλέρ, που κάνει τις τρίπλες, που κάνει τα σούτ. Και ο Ανδρέας ο Μουράτης, και ο Γόδας, και ο Δαρίβας, και από τον Παναθηναϊκό Παπαντονίου. Αυτά τα παιδιά προσέφεραν. Ο Νίκος ήταν στον Ελλάς, ο Μουράτης ήταν το ίδιο πράγμα, ο Παπαντονίου ήταν το ίδιο. Ο Νίκος όμως πήγε παλικαρίσια όρθιος, χωρίς να θέλει να του δέσουν τα μάτια, χωρίς τίποτε. Ο Νίκος μπορούσε να γλιτώσει, αλλά ο Νίκος δεν ήθελε να υπογράψει, ήταν ντροπή για τον Νίκο να υπογράψει. Νομίζω ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, αυτοί που ήταν στην εξουσία την εποχή εκείνη, μπορούσαν να έχουν γλιτώσει τον Νίκο και να μην έχει πάει. Σάββας Παπάζογλου λοιπόν, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, ήταν το ηχητικό το οποίο σας χρωστάγαμε. Κρατάμε τα τραγούδια Παναγιώτη για μετά και θα δούμε τώρα πώς θα κυλήσει το κομμάτι αυτό. Έχει γίνει μπέρδεμα, ξέρετε τι γίνεται τώρα, τα βάζουμε σε ένα στικάκι εδώ USB, τα δίνουμε και ό,τι καταγραφή έχει από νούμερα γίνεται αρτζιμπούρτζι και λουλάς καμιά φορά, δεν τα αναγνωρίζει. Πάμε στην αντιστασιακή δράση του Νίκου Γόδα. Συμμετείχε και έφτασε ως λοχαγός του Ελλάς, τον πέμπτο λόχο του τάγματος Κοκκινιάς. Πολέμησε ως αντάρτης της δυνάμεις κατοχής και τα ένοπλα σώματα της δοσυλλογικής κυβέρνησης, καθώς και ήταν πολύ σημαντική η παρουσία του και στη μάχη της Ηλεκτρικής τον Οκτώβριο του 1944. Έδωσε πολύ μεγάλες μάχες και πραγματικά ήταν από τις κορυφαίες μορφές του αγώνα τότε στην προσπάθεια για την γερμανική υποχώρηση από την πρωτεύουσα, κάτι το οποίο το γιορτάζουμε και επίσημα σήμερα. Μετά όμως από την ιστορία αυτή, δηλαδή μετά τη σημερινή απελευθέρωση, φτάνουμε 53 μέρες αργότερα στα Δεκεμβριανά, όπου και εκεί έχει συμμετοχή ο Νίκος Γόδας, πολεμώντας με τον λόχο του, τον πέμπτο λόχο του τάγματος Κοκκινιάς του Ελλάς, στην Ανάσταση, στο νεκροταφείο της Ανάστασης, στον Πειραιά. Μετά ήρθε η υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκιζας, ακολούθησε η αποχώρηση των δυνάμεων του Ελλάς από την Αθήνα και εκεί ο Νίκος Γόδας αρρωσταίνει βαριά και αναγκάζεται να επιστρέψει άρον-άρον στην Αθήνα, να βρεθεί στο πατρικό του στην Κοκκινιά και να αποτελέσει εύκολη λία για τους δοσύλλογους της εποχής, για τους καταδότες, για τους μπατράνιδες. Ο μπατράνης ήταν μια μορφή που είναι γνωστή για το ρόλο που έπαιξε στην Κοκκινιά και στον μπλόκο της Κοκκινιάς με την κουκούλα, όταν κατέδιδε έναν-έναν τους συμπατριώτες αγωνιστές, και έτσι έχει έρθει και λέμε μπατράνιδες, εννοώντας δηλαδή αυτούς τους κουκουλοφόρους με τη μαύρη κουκούλα, τους δήμιους του λαού. Καταδόθηκε λοιπόν καθότι βρισκόταν στην Κοκκινιά άρρωστος και συνελήφθη από τις αρχές ως ένας από τους εμπλεκόμενους στις εκτελέσεις του ασύλου της Κοκκινιάς. Έτσι αυτή ήταν υποτίθεται η κατηγορία. Τον Ιούλιο του 1945 πέρασε από δίκη, ήταν ένας από τους κατηγορούμενους που καταδικάστηκε σε θάνατο για την υπόθεση και μεταφέρθηκε πρώτα στις φυλακές της Αίγινας και κατόπιν στις φυλακές της Κέρκυρας. Πάμε στο επόμενο ηχητικό. Έτσι, Παναγιώτη. Γεννήθηκε στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας το 1920. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, πέρασε με την οικογένειά του αρχικά στη Λέσβο, στη συνέχεια στην Κρήτη και στο τέλος κατέληξαν στην Κοκκινιά. Δούλεψε στο εργοστάσιο του κεραμικού στον Πειραιά, εκεί που είναι σήμερα η Ελλαΐς. Συμμετείχε στην ποδοσφαιρική ομάδα του εργοστασίου, από εκεί τον είδαν στον Ολυμπιακό. 3 χρόνια πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, άνοιξε ταβέρνα στο ισόγειο του σπιτιού του στην Κοκκινιά, με το όνομα Αραπάκια, στέκι που σύχναζαν αρκετοί από τους γνωστούς ρεμπέτες της εποχής. Δεν ήταν απολύτικος άνθρωπος. Πριν την κατοχή, στα χρόνια του Μεσοπολέμου, ήταν ένας από τους χιλιάδες εργάτες και λαϊκούς ανθρώπους που στήριζαν οικονομικά το ΚΚΕ, με συμμετοχή στις οικονομικές εξορμήσεις. Τα χρόνια της ναζιστικής κατοχής εντάσσεται στην Αντίσταση και συγκεκριμένα στον Ελλάς. Φτάνει στο σημείο να γίνει λοχαγός στον πέμπτο επίλεκτο λόχο Κοκκινιάς. Παράλληλα, δεν σταματάει η ενασχόλησή του με τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο. Το 1942 μεταγράφεται στην αγαπημένη του ομάδα, τον Ολυμπιακό, όπου και ξεδιπλώνει πτυχές του ταλέντου του ως μεσοεπιθετικός. Παρά το γεγονός ότι το κυρίαρχο στοιχείο στη ζωή του
Είναι η συμμετοχή στην αντίσταση για τον Ελλάς, συμμετέχει σε αγώνες και σε αρκετούς ξεχωρίζει. Παίρνει μέρος και σε έναν κυφόρο αγώνα εναντίον του Παναθηναϊκού για το κύπελο Χριστουγέννων, με σκορ 5-2. Συμμετέχει ακόμα στην ομάδα της ΕΠΟΝ στον Πειραιά, μαζί με τον Ανδρέα Μουράτη, τον Μίμη Αποστολόπουλο, τον Γιάννη Φερλέμη και Διονύση Γεωργάτου του Ολυμπιακού, τον Βασίλη Παντινιώτη και τον Γιώργο Κασίσοχλου του Εθνικού, τον Αριστίδη Τσολακίδη του Ατρόμητου Πειραιά και άλλους. Ο Νίκος Γόδας πολέμησε με το όπλο στο χέρι τους Γερμανούς κατακτητές και τους ντόπιους Γερμανοτζολιάδες, ταγματασφαλίτες και καταδότες. Έλαβε μέρος στη μάχη της Κοκκινιάς το Μάρτιο του 1944, ενώ ο λόχος του είχε ανάμειξη στη μάχη της Ηλεκτρικής. Με την απελευθέρωση παρέμεινε με το όπλο στο χέρι. Συμμετείχε στις μάχες του Δεκέμβρη του 1944 στην περιοχή του νεκροταφείου της Ανάστασης, στον Πειραιά. Με το τέλος της μάχης του Δεκέμβρη, λαμβάνει μέρος στην οργανωμένη υποχώρηση του ΕΑΜ Ελλάς από Αθήνα-Πειραιά με κατεύθυνση τη Θήβα και στη συνέχεια στη Λαμία. Σε αυτή τη διαδρομή αρρωσταίνει. Σε εκείνα τα μέρη τον βρίσκει η συμφωνία της Βάρκιζας και η παράδοση των όπλων. Επιστρέφει στον Πειραιά, όπου και με την υπόδειξη ενός χαφιέ, συλλαμβάνεται και οδηγείται σε δίκη μαζί με άλλους 25. Πρόκειται για τη γνωστή δίκη του ασύλου Κοκκινιάς. Όταν συνελήφθη στις αρχές του 1945, κρατήθηκε στο 5ο αστυνομικό τμήμα Πειραιά, στην Κοκκινιά, όπου βασανίστηκε σκληρά. Η δίκη του άρχισε στις 23 Ιουνίου του 1945. Δίκη στημένη, στην οποία λαϊκοί αγωνιστές δικάζονται με μάρτυρες κατηγορίας ταγματασφαλίτες και συνεργάτες των ΕΣΕΣ, ανάμεσά τους και ένας Κασιδιάρης. Στις 14 Ιούλιο του 1945 βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου. 11 από τους κατηγορούμενους καταδικάζονται σε θάνατο, ανάμεσά τους και ο Νίκος Γόδας. Μετά την απόφαση οδηγείται στις φυλακές Αβέροφ, στη συνέχεια στην Έγινα και τέλος στο κάτεργο της Κέρκυρας. Στις φυλακές, συνολικά ο Νίκος Γόδας πέρασε 3,5 χρόνια της σύντομης αλλά πλούσια ζωής του. Όλο αυτό το διάστημα κράτησε αταλάντευτη στάση και δεν υπέγραψε δήλωση μετανοίας. Στις 19 Νοέμβρη του 1948, μέσα στα χρόνια του εμφυλίου και του τιτάνιου αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, πάνω στα 30χρονα γενέθλια του κόμματός μας, του ΚΚΕ, ο Νίκος Γόδας οδηγείται στο εκτελεστικό απόσπασμα. Εκτελείται μαζί με τους Λευτέρη Φραγκιαδάκη, Φώτη Κουφαδάκη και Γιώργο Λούβαρη. Για τελευταία του επιθυμία είχε ένα πράγμα: να εκτελεστεί φορώντας τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας, του Ολυμπιακού. Όπως και έγινε. Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα. Στάθηκε παλικαρίσια απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα. Πιστός στα ιδανικά που υπηρέτησε στη σύντομη ζωή του. Πιστός στην υπόθεση του σοσιαλισμού. Ο Νίκος Γόδας υπήρξε Ελασίτης, κομμουνιστής και ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Και παρέμεινε έτσι μέχρι το θάνατό του. Έμεινε πιστός στο ταξικό του καθήκον. Αυτό που ζητοκράβγασε όταν τον πήραν για εκτέλεση ήταν «Ναι νικήκαμεν! Ζήτω οι Ολυμπιονίκες του σοσιαλισμού!» Ο Νίκος Γόδας είναι ένας από τους χιλιάδες επώνυμους και ανώνυμους ήρωες του λαϊκού κινήματος που δεν δίστασε να δώσει ακόμα και τη ζωή του για χάρη του λαού. Ο Γόδας, αν ήθελε, θα μπορούσε να τα διπλώσει και να σωθεί. Τότε όμως δεν θα ήταν ο περήφανος Ελασίτης κομμουνιστής. Γι' αυτό και ο βιομήχανος Μανούσκος, πρόεδρος του Ολυμπιακού, πιστός και αυτός στο ταξικό του καθήκον, δεν έκανε τίποτα για να τον σώσει. Είπε χαρακτηριστικά: «Όπως έστρωσε να κοιμηθεί». Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε είναι ένα αφιέρωμα από μεγάλη εκδήλωση του ΚΚΕ για τον Νίκο Γόδα. Ήταν μόλι την αφήγηση φυσικά της ιστορίας του Νίκου Γόδα και σαν ποδοσφαιριστής αλλά και για τον ρόλο που είχε στην αντίσταση. Να πούμε λοιπόν ότι τις αρχές του 1945, μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας, τότε που αρρώστησε και καταδόθηκε στην πορεία, αρχικά είχε περιπλανηθεί με το λόχο του στα Βίλια Αττικής, μετά στη Βιωτία, στην Αράχοβα, στη Λαμία. Εκεί παθαίνει πνευμονία στη Λαμία και επιστρέφει άρον-άρον στην Κοκκινιά. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο μετά τα Δεκεμβριανά, που καταλαβαίνετε ότι είχε ξεκινήσει πλέον, υπήρχε η σπίθα για την αντίσταση απέναντι σε όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί. Αυτοί που τον κατέδωσαν, οι ρουφιάνοι των μανάτικων του Πειραιά, των μανιάτικων του Πειραιά, ήταν ο Λουκάς και ο Δημήτρης Κασιδιάρης, αν σας λέει κάτι το όνομα. Έτσι. Και συλλαμβάνεται αμέσως, φυλακίζεται και όπως είπαμε οδηγείται στις φυλακές Αβέροφ, στη συνέχεια στην Έγινα και έπειτα στην Κέρκυρα, που ήταν και ο τελευταίος προορισμός δυστυχώς. Εκεί στην Έγινα, όταν μεταφέρεται, συμμετέχει στην ποδοσφαιρική ομάδα των κρατουμένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι από τους παίκτες που ξεχωρίζουν φυσικά
υπάρχει το μεγάλο ποδοσφαιρικό ταλέντο και είναι στην ομάδα της Έγινας, στην ποδοσφαιρική ομάδα των κρατουμένων της Έγινας, σαν να λέμε μια ηγετική φυσιογνωμία. Πέρα από το υπόλοιπο κομμάτι, γιατί και σαν καθοδηγητής, σαν λοχαγός του Ελλάς, είχε και αυτό συντύνει πάρα πολύ στον χαρακτήρα του, τον έτσι έντονο και χαρακτήρα με αξίες, με ηθικές και καθοδηγητικό χαρακτήρα. Έτσι ήταν και αυτό πολύ σημαντικό. Έτσι κατάφερε να φτάσει και στον βαθμό του λοχαγού του πέμπτου λόχου της Κοκκινιάς. Να πούμε ότι η συμμετοχή του στη μάχη της Κοκκινιάς το Μάρτιο 1944 ήταν μία από τις ηρωικές προσπάθειές του. Έτσι, πολεμάει το Δεκέμβρη του 1944 με το λόχο του τους Άγγλους στον Πειραιά και στη συνέχεια έχουμε όλη αυτή την εξέλιξη, η οποία εξέλιξη βέβαια θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Θα το δούμε αυτό αναλυτικά, αλλά πάμε τώρα στην Κέρκυρα, εκεί που είναι το τελευταίο σημείο κράτησης λίγο πριν την εκτέλεσή του στο Λαζαρέτο, και να ακούσουμε τον συγκρατούμενό του, τον Σκούρτη, ο οποίος ήταν από τους ανθρώπους που είχε βρεθεί πολύ κοντά στον Νίκο Γόδα. Το ηχητικό το έχουμε πάρει από ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που έκανε ο Γιάννης Γόδας, «Ζωή στο κόκκινο» λέγεται, είναι ο εγγονός του αδερφού του Νίκου Γόδα, Χρήστος Γόδας, σκηνοθέτης και ηθοποιός. Το Γόδα το γνώρισα από το 1940. Το φέρανε στο λόγο του δικό μας, στο λόγο. Εκεί λοιπόν βλέπω και τον Γόδα. Βλέπω και τον Γόδα, του λέω, «Πρέ, τον Νικολάκη, τι κάνεις», του λέω. «Πρέπει πώς είστε, πώς είστε». Επίσης την κουβέντα. Το Λαζαρέτο ήταν ένα νησάκι, με την Κέρκυρα. Και εκεί πήγανε και τους εκτελέσανε. Ήταν έναν τοίχο εκεί και σκάβανε και τους εκτελούσανε. Το βράδυ λοιπόν τον πήραν τον Νίκο. Τον παίρνουν τον Νίκο. Ντύθηκε και έβαλε από μέσα του το κατώστα γραμμά τη φορέλα του Ολυμπιακού και πήγε για εκτέλεση. Βέβαια, στο Στέφανο το φοράζαν κι εμείς, σοβαρό αδέρφια, και το Στέφανο το σοβαρό. Δύθηκε και άνοιξε το αυτό και λέει, πάτε. Αυτή είναι η υπόθεση του Γόδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Νίκος Γόδας ζήτησε να εκτελεστεί με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Αυτό παραμένει ως γεγονός από τις μαρτυρίες των συγκρατουμένων του και όλων όσοι πέρασαν την ιστορία στην εξέλιξή της μέσα από αυτά που έζησαν και είδαν δίπλα στον Νίκο Γόδα. Για την εκτέλεση του Νίκου Γόδα μιλάει τώρα ο Μανώλης Γλέζος, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το κομμάτι της εξορίας, μας το μεταφέρει και μιλάει συγκεκριμένα και για τις καταστάσεις, την κατάσταση που υπήρχε στις φυλακές της Κέρκυρας, αλλά και πώς άντεξε με όλο αυτό το σκληρό ανθρωποκυνηγητό και το βίαιο σε καθημερινή βάση χτύπημα των βασανιστών εκεί, ο Νίκος Γόδας. Πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη Γλέζο. Ήταν κακουργιοδικία. Αυτά δίκασαν, μετά τη Βάρκηζα, δίκασαν χιλιάδες αγωνιστές σε θάνατο. Σε όλη τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου ήταν απότοκα της κακής εφαρμογής της συμφωνίας της Βάρκηζας. Και βρήκαν αυτή η αφορμή και συλλαμβάνανε με ψεύτικες κατηγορίες ότι εσύ διέπραξες τόσους φόνους και τους δικάζανε και τους δικάζανε θάνατο. Οι φυλακές της Κέρκυρας ήταν όλες φυλακές κρατούμενοι μελοθανάτων. Όλοι ήταν μελοθανάτων. Εκτελέσεις, όπως είπα, γινόταν περίπου μια εκτέλεση κάθε εβδομάδα, μπορεί να γινόταν και δυο καμιά φορά. Λοιπόν, στην μάχη της Κοκκινιάς ήταν, όπως είπαμε, πολύ σημαντικός ο ρόλος του Νίκου Γόδα ως και επικεφαλής, ως λοχαγός του πέμπτου λόχου της Κοκκινιάς. Όμως ηγήθηκε στη μάχη της Ηλεκτρικής το Μάρτιο του 1944 και αργότερα, όπως είπαμε και νωρίτερα, είχε πολύ σημαντική παρουσία με το λόχο του και κόντρα στους Άγγλους στον Πειραιά, στο νεκροταφείο της Ανάστασης. Τότε ο Νίκος Γόδας είχε πει στον ανθιπολοχαγό Σκούρτη, έτσι, τον οποίο και ακούσαμε τώρα ως συγκρατούμενό του στις φυλακές Κορυδαλλού που μίλαγε πριν από λίγο, πριν από τον Μανώλη Γλέζο, ακούσαμε τον ανθιπολογό Σκούρτη,
Του είχε πει τότε ο Νίκος Γόδας, ωραία θα είναι να σκοτωθούμε εδώ, δεν θα χρειαστούμε τάφο. Ήταν στο νεκροταφείο της Ανάστασης όλο αυτό. Και μέσα στην όλη ιστορία, δηλαδή τώρα, δεν είναι φυσικά κάτι το οποίο σε κάνει να χαμογελάς, αλλά είναι το δείγμα του θάρρους της ψυχής που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, που δεν φοβόντουσαν ακόμα και το θάνατο, και με το χιούμορ της έντασης, της σκληράδας των όσων βίωναν εκείνη την στιγμή, του βγήκε αυθόρμητα να πει αυτό. Δηλαδή είμαστε στο νεκροταφείο της Ανάστασης, δίνουμε μάχη εδώ κόντρα στους Άγγλους και αν σκοτωθούμε εδώ, που οι πιθανότητες να σκοτωθούν κάποιοι που μάχονται κάτω από κάτι τις τέτοιες συνθήκες πάρα πολύ μεγάλες, αν σκοτωθούμε εδώ δεν θα χρειαστούμε και τάφο. Λοιπόν, τα τελευταία λόγια που είπε ο Νίκος Γόδας στην οικογένειά του, νομίζω ότι πρέπει να τα αναφέρουμε. «Θέλω να ζήσετε καλά. Πεθαίνω για την πατρίδα και τα ιδανικά μου. Αν κάνετε γιο, να του δώσετε το όνομά μου». Ο αδερφός του Δημήτρης έκανε παιδί, ένα κορίτσι, και το ονόμασε Νίκη. Συγγνώμη, είμαι λίγο συγκινημένος, γιατί αυτές οι ιστορίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται κάποιοι άνθρωποι και πρέπει να σκέπτονται οι άνθρωποι στο σήμερα, για όλους αυτούς όσοι αγωνίστηκαν για να ζούμε σήμερα εμείς λεύτεροι, ή τουλάχιστον να λέμε ότι μέσα στο σύστημα που ζούμε ότι έχουμε και κάποια ελευθερία κινήσεων. Γιατί τώρα μην ανοίξουμε άλλη κουβέντα για το κατά πόσο σήμερα και έτσι όπως είναι τα δεδομένα είμαστε ελεύθεροι. Και αν απελευθερώθηκε ουσιαστικά και πραγματικά η Αθήνα από τις δυνάμεις κατοχής τότε, και αν πέρασαν άλλου είδους δυνάμεις κατοχής, και οι Εγγλέζοι αρχικά και οι Αμερικάνοι που επέβαλαν όλη τη δράση τους και την κυβέρνηση με τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι ήθελαν να διακυβερνηθεί η χώρα τότε. Ιστορία, αυτά αναφέρει, και αυτά έρχονται και σήμερα, όπου υπάρχει και μια Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει και ένα ΝΑΤΟ, και κάτω από τη σημαία αυτών γίνεται το κομμάτι της διακυβέρνησης της χώρας, με αποφάσεις που εμπίπτουν στο τι θέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως σε στρατιωτικό επίπεδο το ΝΑΤΟ. Μην ξεχνάμε και την εμπλοκή μας σε ένα πόλεμο τώρα πρόσφατα, ο οποίος δεν μας αφορά, έναν πόλεμο ανάμεσα στους Ρώσους και τους Ουκρανούς. Τι σχέση έχει να πάει να πολεμήσει ελληνικός στρατός Ελληνόπουλα φορώντας το εθνόσημο της χώρας μας εκεί? Για ποιο λόγο? Όπως και στο παρελθόν, στον πόλεμο της Κορέας κλπ. Μην πάμε πίσω τώρα, γιατί ανοίγουμε πραγματικά ένα άλλο επίπεδο κουβέντας και συζήτησης. Θα ακούσουμε όμως τον θρυλικό Πάνο Τζαβέλα, ο οποίος ήταν αντάρτης του Ελλάς και μετά με τα τραγούδια του έφερε στις μνήμες και την ιστορία αποτύπωσε. Τραγουδάει εδώ ένα αντάρτικο τραγούδι ο αντάρτης του Ελλάς. Στην φυσαρμόνικα είναι ο Μάνος Σαβαράκης. Είναι από την έκδοση 70 χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ. Ο Πάνος Τζαβέλας γεννήθηκε στην Κοζάνη και έφυγε από τη ζωή το 2009. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο βουνό, τη φυλακή και την εξορία. Από το 1974, ελεύθερος πια, ήταν ο άνθρωπος που γνώρισε στους νεότερους το μουσικό αλλά και ιστορικό έπος της εθνικής αντίστασης. Είμαι του Ελλάς αντάρτης, την πατρίδα μου φρουρώ και για την ελευθεριά της και το θάνατο αψηφώ. Και για την ελευθεριά της και το θάνατο αψηφώ. Το ντουφέκι μου στον ώμο, το σπαθί μου στο πλευρό, όρη κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ. Απ' τα όρη κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ.
φασίστες κυνηγώ. Δεν φοβάμαι την κρεμάλα. Δεν φοβάμαι το σχοινί και στο διάβα μόλι τρέμουν ράλιδες και Γερμανοί. Και στο διάβα μόλι τρέμουν ράλιδες και Γερμανοί. Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο αντάρτης του Ελλάς θα σ' ανάψει τη λαμπάδα της τιμής της λευτεριάς. Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα της τιμής της λευτεριάς. Είπα και νωρίτερα ότι ο Παναγιώτης Κουνάδης είχε ασχοληθεί αρκετά με τον Νίκο Γόδα, κυρίως από το κομμάτι της ταβέρνας που διατηρούσε ο πατέρας του, η οικογένειά του εκεί στην Κοκκινιά, τα Ραπάκια, και ήταν μέρος που μαζεύονταν όλοι οι μεγάλοι ρεμπέτες της εποχής. Πάμε να ακούσουμε τον Παναγιώτη Κουνάδη να μας λέει την ιστορία της ταβέρνας αυτής και γενικότερα να μας μιλάει για τον Νίκο Γόδα. Το περιοδικό ρεμπέτικο, πέρα από τα στέκια στον Πειραιά και Τραπετσόνα και τα λοιπά, έχει την, θα λέγαμε, κέντρο την Νίκαια. Ένα από τα στέκια αυτά είναι τα Ραπάκια. Είχαμε επικεφαλής αυτής του μαγαζιού είναι ο Γόδας, ο κατοπινός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Στα Ραπάκια γίνονται πολλά περιστατικά, όπως ότι ο Χιώτης έπαιξε εκεί και τον Ρίτο Τιτσάνης και είπε τι παιδί είναι αυτό, τι ωραίο είναι αυτό που παίζει, ή ας πούμε ο Μακάρης παρουσίασε πάρα πολλά από τα τραγούδια του τα πρώτα. Είναι μια παρέα, θα λέγαμε, ευρύτερη, όπου γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Μέσα στα χρόνια τα επόμενα της κατοχής, ένας μεγάλος αριθμός από αυτά τα πρόσωπα που είναι κοντά στο ρεμπέντικο, γίνονται πρόσωπα που παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο στις αντιστασιακές πράξεις. Το θέμα ότι και ο Γόδας αλλά και η παρέα γύρω από τον Γόδα, που είναι πάρα πολλοί, ήταν εκπαιδευμένοι οι περισσότεροι από τους Άγγλους για να γίνουν σαμποτέρ. Ο Γόδας κάποια στιγμή, το 1945, όπως και πάρα πολλοί από αυτούς, συλλαμβάνεται, καταδικάζεται σε θάνατο. Και περνάει αυτή τη διετία στην Κέρκυρα, κυρίως στην Κέρκυρα, όπου περιμένει περίπου επί 1,5 χρόνο την εκτέλεσή του. Πρόσωπος σαν τον Γόδα ή τον Θόδωρο τον Μιζάνη ή τον Σαλαπαδάρα κτλ. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους, μην το ξεχνάμε αυτό. Έδωσε τη ζωή του λοιπόν για τα ιδανικά που είχε, και τότε ήταν και η μεγάλη ευκαιρία, διπλή ευκαιρία που είχε ο ίδιος να γλιτώσει το θάνατο. Η πρώτη ευκαιρία θα ήταν να υπογράψει τη λεγόμενη δήλωση μετανοίας. Αρνήθηκε να το κάνει και έτσι στις 19 Νοέμβρη του 1948 βρέθηκε μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, όπου πριν τον εκτελέσουν φώναξε «Ναι νικήκαμεν! Ζήτω οι Ολυμπιονίκες του Σοσιαλισμού! Γεια σας συναθλητές μου!» Έτσι έφυγε. Ήταν τα τελευταία λόγια του Νίκου Γόδα στο λαζαρέτο τον Ισάκη, που βρίσκεται απέναντι από την Κέρκυρα, λίγο πριν εκτελεστεί. Είχε ευκαιρία να γλιτώσει το θάνατο από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, ο οποίος όμως ήταν ταξικός εχθρός του Γόδα. Όταν ρωτήθηκε λοιπόν ο βιομήχανος τότε πρόεδρος του Ολυμπιακού Μιχάλης Μανούσκος γιατί δεν κάνει κάτι για να βοηθήσει το Γόδα να αποφύγει το εκτελεστικό απόσπασμα, να σωθεί, απάντησε όπως έστρωσε να κοιμηθεί. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Πάνο Γεραμάνη. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που ζούσε η χώρα μας εκείνα τα χρόνια, δηλαδή στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου, το ποδόσφαιρο είχε άμεση σχέση με την πολιτική. Και ας μην γελιόμαστε, γιατί πολλοί από τους κυνηγημένους εκείνη την εποχή και από τους ιτημένους του πολιτικού αγώνα πλήρωσαν και αυτοί τις ιδέες τους, την ιδεολογία τους,
με το κολαστήριο της Μακρονήσου. Ωστόσο όμως αντιμετώπιζαν τις σκληρές συνθήκες και τα βασανιστήρια και το κυνηγητό, όπως όλοι οι κρατούμενοι το ίδιο, και πολλές φορές κινδύνεψε η ζωή τους, όπως εκείνη τη φοβερή νύχτα του 1948 στο μακελιό της Χαράδρας. Τους πολιτικοποιημένους ποδοσφαιριστές υπάρχει και μια ιδιαίτερη περίπτωση εκείνα τα σκληρά χρόνια του εμφυλίου πολέμου, και είναι αυτή ενός παλιού σέντερ φόρ του Ολυμπιακού που εθεωρείται ένας από τους εξελισσόμενους επιθετικούς παίχτες, αλλά και κυρίως από τους γνωστούς κανονιέριδες της εποχής. Ονομαζόταν Νίκος Γόδας. Έμενε στην Κοκκινιά, στην παλιά Κοκκινιά, και είχε πάρει σειρά κι αυτός να φύγει για τη Μακρόνησο. Όμως τα όργανα του καθεστώτος της σκοπιμότητας εκείνη την εποχή τον ξεχώρισαν και τον έστειλαν μαζί με ομάδα άλλων κρατουμένων στις μεσαιωνικές φυλακές της Κέρκυρας. Εκεί έμενε 3 μέρες και μετά κάποιο πρωινό τον πήραν και τον έβαλαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Όταν τον ρώτησαν ποια ήταν η τελευταία του επιθυμία, ζήτησε να του βγάλουν την φανέλα που τον είχαν βάλει για την εκτέλεση και να του φορέσουν τη φανέλα του Ολυμπιακού. Και έτσι εκτελέστηκε ο Νίκος Γόδας με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Είπε ο Πάνος Γεραμάνης, ένας από τους κορυφαίους ερευνητές που έχουμε όχι μόνο στο χώρο του αθλητισμού αλλά και στο χώρο του πολιτισμού και κοινωνιολογικά κιόλας, έχοντας ερευνήσει πάρα πολλά στοιχεία για τη ζωή και τους αγώνες και τις πράξεις και τις αγωνίες πολλών συμπολιτών μας, είπε ότι υπήρχαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές και ήταν ουσιαστικά αλληλένδετο το κομμάτι του αθλητισμού τότε με την αντίσταση στα χρόνια της κατοχής και στα χρόνια του εμφυλίου στην συνέχεια. Και αυτό, εντάξει, ήταν κάτι το οποίο σίγουρα θα μπορούσε να πει κάποιος ιστοριοδήφης, κάποιος ο οποίος μπορεί να γυρίσει πίσω και ψάχνει. Ήταν κάτι το αναπόφευκτο, έτσι, γιατί οι αθλητές ήταν άνθρωποι κυρίως. Επίσης δεν ήταν επαγγελματίες όπως στη σημερινή ημέρα, να είναι η δουλειά τους και να βγάζουν τα χρήματα από αυτό. Υπήρχε αγάπη, υπήρχε λατρεία για τον αθλητισμό. Η καθημερινότητα ήταν το κάτι άλλο, πώς έβγαζαν το ψωμί τους και στη συνέχεια έμπαιναν με τη φανέλα της αγαπημένης της ομάδας στους αγωνιστικούς χώρους, όπου τους επευθυμούσαν χιλιάδες φίλοι στα τότε γήπεδα, και αυτό ήταν. Ήταν δηλαδή κάτι το δευτερεύον το κομμάτι της συμμετοχής σε μια αθλητική ομάδα. Το πρώτο ήταν το όποιο επάγγελμα μπορούσε να κάνει σε πραγματικά δύσκολες οικονομικά συνθήκες εκείνη την περίοδο οποιοσδήποτε αθλητής. Μετά και μετά τα χρόνια της δικτατορίας κλπ. Υπήρχε μια φιλοσοφία και οι ομάδες, πριν περάσουν ακόμα στο κομμάτι της επαγγελματοποίησης, βόλευαν κάπως τους αθλητές σε οργανισμούς, ξέρω εγώ, στην Ούλεν τότε που υπήρχε, στη ΔΕΗ. Υπήρχε δηλαδή αυτή η φιλοσοφία ότι ο τάδε ποδοσφαιριστής, αφού δεν είναι επαγγελματίας και πρέπει να ζήσει, θα δουλέψει και στη ΔΕΗ. Και μάλλον γινόταν και ένα σκόντο λίγο στο κομμάτι του, πήγαινε για μεροκάματο 8 με 4, αλλά στις 3 είχε προπόνηση, οπότε σκάτζαρε, έφευγε από εκεί για να πάει να προπονηθεί με την ομάδα του, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παραθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ κλπ. Να πούμε ορισμένα ονόματα ενδεικτικά. Είναι πάρα πολλοί οι αθλητές της εποχής που είχαν βγει τότε στην αντίσταση, και είναι πολύ μεγάλος και ο ρόλος, όπως είπαμε νωρίτερα, της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών. Ήταν εξαιρετικά σημαντική η παρουσία και στους αγώνες που διοργανώθηκαν σε αθλητικό επίπεδο, αλλά και όλα αυτά τα οποία γίνονταν γύρω από τον αθλητισμό, με αποκορύφωμα συγκεκριμένες αντιστασιακές στιγμές στις οποίες είχαν προεξάρχοντα ρόλο οι αθλητές. Ελασίτες ήταν ο Νίκος Πολυκράτης του Ολυμπιακού Πατρών, ο Κώστας Λιάρος του Απόλλωνα Καλαμαριάς, μεγάλες μορφές, ο Πάνος Αλεξάς του Πανετολικού. Εκτελέστηκαν όλοι αυτοί, έτσι, είχαν βγει στο βουνό και έδωσαν και την ίδια τους τη ζωή για την πατρίδα και τον αγώνα. Ο Ανδρέας Μουράτης της Προοδευτικής, ο οποίος είχε πολεμήσει τότε μαζί με τον Γόδα στη μάχη της ηλεκτρικής στον Πειραιά. Στην Εύβοια έχουμε εκτελεσμένους παίκτες του Ολυμπιακού Χαλκίδας, τον Αφράτη, τον Καθενιώτη και τον Παπαδημητρίου, γιατί συμμετείχαν στην ΕΑΜ και στην ΕΠΟΝ. Έχουμε στην Χαλκίδα, στην ομάδα
την προσφυγική τότε, την προποντίδα, τον Βερνέζο και τον Μπουρνόβαλη. Έχουμε τον Νίκο Μαλαβέτα που εκτελέστηκε ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Βόλου. Έχουμε τον Πότη Μανολούδη του Μεσσηνιακού, ο οποίος εκτελέστηκε στον μπλόκο της Καλαμάτας. Και έχουμε και τον θρυλικό Σπύρο Κοντούλη της ΑΕΚ, για τον οποίο θα κάνουμε αφιέρωμα σε κάποια άλλη εκπομπή, όπως και για άλλους αθλητές που πέρασαν στην ιστορία μέσα από τον αγώνα, την αυταπάρνησή τους και τη θυσία τους για τα ιδανικά τους. Σας είχαμε τάξει στην αρχή της εκπομπής τον πρώτο ύμνο του Ολυμπιακού, ο οποίος γράφτηκε το 1930 και λέει «Φευγάτε από μπρος». Αυτός ήταν ο τίτλος του ύμνου. Έτσι, στο πρώτο πρωτάθλημα εθνικής κατηγορίας, την περίοδο 30-31, ο Ολυμπιακός είχε το Γραμματικόπουλο, τους αδελφούς Ανδριανόπουλους, τον Τίνο, τον Γιώργο, τον Βασίλη και τον Λεωνίδα, τον Λεκό, τον Κουράντι, τον Τερεζάκη, τον Μπεζόνι, τον Πανόπουλο, τον Σοφρά, τον Χρυσαφόπουλο και τον Κουράντι. Πηγή έμπνευσης λοιπόν για το τραγούδι αυτό που έχει γράψει ο Βασιλιάδης σε μουσική του Γιάνγκου Λαουτάρη είναι και αυτό ότι η ομάδα ήταν πολύ επιθετική και λέει λοιπόν στο στίχο 1, 2, 3 γκολ παντού πανικός, θρίαμβος, νίκη, Ολυμπιακός. Πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν, θέλω να με συγχωρέσετε λίγο για τον κόπο που ακούγεται κάποια στιγμή, μερικές φορές στη φωνή μου, είναι από την συγκίνηση, είμαι ευσυγκίνητος σαν άνθρωπος, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ήταν ένα αφιέρωμα στον Νίκο Γόδα, μίλησαν ο Στέλιος Χριστόπουλος, ο παλιός συμπαίκτης του, ο Στελάρας, ο Σάββας Παπάζογλου,
Ο Σκούρτης, ο οποίος ήταν συγκρατούμενός του, ο Μανώλης Γλέζος, ακούσαμε τραγούδια από τον Πάνο Τζαβέλα, ακούσαμε τον Παναγιώτη Κουνάδη να μιλάει για τη σχέση του Νίκου Γόδα με το ρεμπέτικο και τους ρεμπέτες της εποχής λόγω της ταβέρνας που είχε στην Κοκκινιά, στα Αραπάκια, μία από τις πλέον γνωστές ταβέρνες της περιοχής. Ακούσαμε τον Πάνο Γεραμάνη, ακούσαμε τον Στράτο Παγιουμτζή να ερμηνεύει έναν ύμνο που έγραψε και αυτό στην ιστορία του εκείνη την εποχή. Ακούσαμε τον πρώτο ύμνο του Ολυμπιακού το 1930, ακούσαμε τον ύμνο τραγουδισμένο από τον Πάνο Τζαβέλα «Είμαι του Ελλάς Αντάρτης» και θέλω αποχαιρετώντας σε, βέβαια θα μας αποχαιρετήσει η Μαρία Δημητριάδη και η Αφροδίτη Μάνου μαζί με τη χοροδία της, είναι μια διασκευή του ύμνου του Ελλάς σε ενορχίστρωση και διεύθυνση της ορχήστρας από τον Θάνο Μικρούτσικο. Το 1981 κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος. Θέλω, αφήνοντάς σας, να πω ακόμα μία φορά αυτό που είπε στο τελευταίο του κοίταγμα προς τις κάνες των όπλων, όταν ήταν έτοιμοι να εκτελέσουν οι δολοφόνοι τον Νίκο Γόδα. «Ναι νικήκαμεν, ζήτω οι Ολυμπιονίκες του σοσιαλισμού. Γεια σας, συναθλητές μου». Ακολουθεί ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Εμείς ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας, 9.